Κώστα, καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε από μια σπουδαία στιγμή που έζησες πριν από λίγες εβδομάδες στο Milwaukee, όταν για πρώτη φορά ήσουν στη δωδεκάδα των Mavericks και σε ένα μέρος το οποίο έζησες αρκετά χρόνια μαζί με τον αδερφό σου και την οικογένειά σου και απέναντι σε μια ομάδα που λίγο πολύ είναι και η οικογένειά σου, η Bucks. Βρέθηκες αντίπαλός τους. Η μητέρα σου από την κερκίδα σας καμάρωνε. Δεν ήξερε, φαντάζομαι, ποιο να υποστηρίξει. Εσύ θέλω να μου πεις γενικότερα πώς το έζησες. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για μένα. Ξέρετε, δηλαδή είναι το όνειρό μου να παίξω εναντίον του αδερφού μου ή μαζί με τα αδερφιά μου. Και ήμουν πολύ ευχαριστημένος να δω τον μικρό μου αδερφό και την μητέρα μου εκεί να με υποστηρίζουν και ήταν όνειρο που ήρθε πραγματικότητα. Ο Γιάννης τι σου είπε? Συνέχεια τα ίδια μου λέει. Μου λέει παίξε σκληρά, παίξε σκληρά, δυνατά. Δεν θα μπουν όλα τα σούτ, αλλά η ενέργεια πρέπει να είναι εκεί πάντα. Ο Άλεξ με ποιον ήταν, με τους Bucks ή με τους Mavericks? Δεν ξέρω, δεν το ρώτησα. Λογικά νομίζω πρέπει να ήταν με τους Mavericks. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί συνέχεια με υποστηρίζει, πάρα πολύ ο Άλεξ. Ό,τι κάνω, με βάζει στο Instagram του. Πώς τον βλέπεις γενικώς τον Άλεξ, έρχεται? Ναι. Είναι on his way που λένε και οι Αμερικανοί. Ναι, έρχεται. Θα παίξει άσος? Δεν ξέρω τι θέση θα παίξει. Νομίζω τώρα, ξέρεις πως έχει αλλάξει το μπάσκετ, πως είναι για τα αδέρφια μου, ο Γιάννης και ο Άλεξ και εγώ και ο Θανάσης, ότι μπορεί να παίξουμε πολλές θέσεις, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι θέση θα παίξει ο Άλεξ. Αλλά όπως βλέπετε, βελτιώνεται κάθε χρόνο και το κορμί του γίνεται πιο δυνατός και είναι πιο ψηλός. Ο Γιάννης μου έχει πει σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι όνειρό του και φαντάζομαι όνειρο και όλων σας είναι κάποια στιγμή να βρεθείτε μαζί όλοι στην εθνική ομάδα ή στην πεντάδα, ξέρω εγώ, της εθνικής ομάδας, 4 Αντετοκούμπο. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει κάποια στιγμή να συμβεί. Το συζητάτε, το σκέφτεστε, όλοι αισθάνεστε έτσι? Ναι, όλοι αισθανόμαστε έτσι να παίξουμε σε μια ομάδα. Δεν θα εννοούσα το συζητάμε συνέχεια γιατί δεν θέλουμε να το κατεμοιάσουμε, αλλά. Ναι, το έχουμε στο μυαλό μας. Να παίξουμε μαζί στην εθνική ομάδα και να φέρουμε στην Ελλάδα ένα μετάλλιο. Το όνομα Αντετοκούμπο είναι πλέον πασίγνωστο, όχι στην Αμερική, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας top class athlete και ένα αθλητικό celebrity. Πώς αισθάνεσαι που πηγαίνεις στα γήπεδα της G League και ακούγεται το όνομά σου, ξέρω εγώ? Πώς εισπράττεις το πόσο κόσμος σε αντιμετωπίζει? Μερικές φορές είναι καλό, μερικές φορές είναι κακό. Ξέρεις, μπορώ να πάω σε πολλά γήπεδα και θα πούνε το όνομά μου και πολλός κόσμος με υποστηρίζει. Αλλά σε άλλα γήπεδα κάποιοι λένε άλλα πράγματα, κακά πράγματα. Αλλά ναι. Ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και προσπαθώ να παίξω όσο καλύτερα μπορώ. Πώς πάει η χρονιά εδώ στους Legends? Καλά, τώρα κάνουμε καλύτερα. Στην αρχή είχαμε ένα δύσκολο step, αλλά I think we feel like we're getting better. Γινόμαστε καλύτερα συνέχεια. Το transition, η διαδικασία του να μπεις στο NBA, προπονήθηκες στη διάρκεια της προετοιμασίας με τους Mavericks. Μέσα στα αποδυτήρια υπάρχει το όνομά σου, υπάρχει η θέση σου. Προπονείσαι, φαντάζομαι, ναι, κατά καιρούς με τους Mavericks. Πώς έχεις βιώσει όλη αυτή την εμπειρία δίπλα στο Νοβίτσκι? Τώρα είναι στην ομάδα και ο Πορζίνγκης, φυσικά ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Εγώ πιστεύω σαν παίκτης τώρα προσπαθώ να είμαι σαν ένα σουγκάρι, δηλαδή να μάθω όσο πιο πολύ μπορώ από όσους είναι εκεί. Από τον Νοβίτσκι, ακόμα και από τον Λούκα, αν και είναι νέος, είναι μικρός, έχει πολλή εμπειρία, έχει παίξει σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και από άλλους που έρχονται τώρα, σαν τον Πορζίνγκης. Και κάθε μέρα το πάω εκεί, πηγαίνω με το mindset just να γίνω καλύτερος και να μάθω κάτι καινούριο. Ο στόχος και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να πάρω κάποιο χρόνο συμμετοχής, να γίνω, να let me get the feel a little bit of the NBA game and μετά από αυτά, just work hard. Κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, από ό,τι ξέρω, ο Γενικός Ομοσπονδιακός Προπονητής ο Θανάσης Κουρτόπουλος έχει επικοινωνήσει μαζί σου. Ναι, έχει επικοινωνήσει με τον ατζέντη. Ναι. Και σκέφτεται να σε καλέσει για το καλοκαίρι, για την προετοιμασία. Γενικώς, πώς αισθάνεσαι? Θέλω πάρα πολύ να με καλέσει και να είμαι προετοιμασία και να είμαι με τα αδέρφια μου και να παίξουμε και να παίξουμε καλά και να κινήσουμε. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να μου πεις για τον Γιάννη. Ναι. Έτσι όπως τον ζούσες στην Ελλάδα,
βλέποντας τον να βελτιώνεται σαν μπασκετμπολίστας και έτσι όπως τον βλέπεις τώρα, ειδικότερα στην εφετινή χρονιά που εντάξει, το έχει τερματίσει. Είναι δηλαδή μέσα στο short list για το βραβείο του MVP. Ναι. Πώς γενικώς εισπράττεις αυτή την βελτίωση, αυτή την θεαματική πρόοδο που έχει κάνει και αν υπάρχει έτσι ένα μικρό μυστικό, ας πούμε, που δεν το ξέρει και ο πολύς ο κόσμος, ποιο είναι αυτό? Να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ακόμα το ταβάνι του. Δεν νομίζω ότι έχει ούτε αγγίξει κοντά στο ταβάνι του. Είναι ακόμα 24 χρονών, βελτιώνεται κάθε χρόνο, παίζει δυνατά. Εγώ, τώρα άμα το έλεγα εγώ πριν 3 χρόνια, 2 χρόνια, δεν με άκουγε κανένας. Όταν έλεγα συνέχεια θα γίνει πολύ καλός, επειδή είναι συνέχεια μες στο γυμναστήριο. Έμεινα μαζί του 3 χρόνια και δεν ήταν ποτέ μες στο σπίτι. Οπότε πήγαινα στο σπίτι, ήμουν μόνος μου. Και του έστειλα μήνυμα: πού είσαι? Μου λέει: είμαι τέτοιο, σουτάρω. Κάνω προπόνηση. Και λέω: θα σε βοηθήσει.